Την ματέωση της παρέλασης για την 25η Μαρτίου προκάλεσαν τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συγκεκριμένα, διαμαρτυρόμενοι πολίτες έσπασαν τον αστυνομικό κλειό και με πανό και συνθήματα καταφέρθηκαν κατά των πολιτικών και του μνημονίου. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν τη δική τους παρέλαση διαμαρτυρίας. Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από την έναρξη της παρέλασης και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, όπως την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τη Βέρεια, τις Σέρες, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Χωρίς την παρουσία πολιτών αλλά με έντονη αστυνομική παρουσία κοντά στην εξέδρα των επισήμων, πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, σύσσωμου του Υπουργικού Συμβουλίου και της στρατιωτικής ηγεσίας. Άνοιξαν όλοι οι σταθμοί του μετρό, δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας μετά την παρέλαση ομάδων αγανακτισμένων με ελληνικές σημαίες. Την ανάγκη για σύμπνοια και ομόνοια εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου στην Αθήνα. Είμαστε όλοι Έλληνες. Σημαίνει ότι πολλοί αποδέχονται ότι ο αγώνας που δίνει σήμερα ο ελληνικός λαός είναι σκληρός. Αλλά όπως τότε πετύχαμε το ακατόρθωτο και σήμερα θα πετύχουμε με ομόνοια και σύμπνοια. Δεν θα λυγίσουμε για να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια αυτού του λαού που πολλές φορές δεν αξίζει αυτής της ευρωπαϊκής συμπεριφοράς. Την αισιοδοξία του ότι με ενότητα, αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη θα κερδίσουμε τη μάχη για την ανόρθωση της οικονομίας, εξέφρασε μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος. Ήταν μια θαυμάσια, εντυπωσιακή παρέλαση, με την οποία τιμήσαμε τους ήρωες του 1821, οι οποίοι με γενναιότητα, αυτοθυσία και πίστη μας έδωσαν την ελευθερία μας. Οι αξίες και τα ιδανικά και οι πράξεις τους δίνουν το παράδειγμα, δείχνουν το δρόμο με τον οποίο μπορούμε να κερδίσουμε τη σημερινή εθνική μάχη για την ανόρθωση της οικονομίας. Και πιστεύω ότι με αποφασιστικότητα, ενότητα και αλληλεγγύη θα το κατορθώσουμε. Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου παραμονή της επετείου της 25ης Μαρτίου. Όπως έγινε γνωστό, τουρκική φρεγάτα παραβίασε τα εθνικά χωρικά ύδατα νοτίως της Κύθνου, ενώ έφτασε έως την Τζιά και τα στενά του Καφιρέα. Την τουρκική φρεγάτα παρακολουθούσαν μέσα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, που ζήτησαν από τους Τούρκους να απομακρυνθούν, καθώς επίσης αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας.